Dirndl. Dirndl. И ме панетиме на дикмашо я и мя хора ена дирндл. Παιδιά, περιμένουμε τη μεγάλη έξοδο. Είσαι πολύ όμορφη. I like it better. Wolfgang, παιδί μου, σου έχω πει μη πά στα βαθιά. Σε παρακαλώ. Αγαπημένο μου, Πέτα, κάτι πάρα πολύ κρύο. Πού είναι η ζακέτα μου? Είναι πολύ ωραία. Μπορούμε να δούμε και το σλος πίσω στην νεκταρία. Συγγνώμη. Πίσω σου. Να το. Το σλος. Το κλούντες. Γεια. Εδώ γίνονται πάρα μα πάρα πολύ γάμοι. Και στα δικά μας ελεύθερες. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε. Γεια. Μπατ ίσου. Η κολλητή μου νεκταρία, αυτή που βλέπετε μπροστά σας, είναι πορωμένη με την αυτοκράτηρα σύσου. Όταν λέμε πορωμένη, εννοούμε πορωμένη. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Bad Ischl και συγκεκριμένα στη θερινή κατοικία τη αυτοκράτηρα. Απλό, λιτό και απέριτο σπίτι. Το σπίτι τη σύση. Το άρωμα τη σύση. Καραμελάκια πεζ με τη σύση. Η σφραγίδα τη σύση. Σπάζουμε με τη σύση. Σοκολατάκι τη σύση. Κορνίζε σύση. Πιάτα σύση. Η φαν τη σύση. Η οποία ψάχνει ανάμεσα στι άπειρε πόστερ σύση. Μαντίλα σύση. Το νερό που έπινε η σύση. Τα λικέρια τη σύση. Πες μας πόσο έδωσες. Πόσα έδωσες. Και δεν έδωσα πολλά για μένα. Πόσα έδωσες. 60 ευρώ. Ξέφτρα. 64. Το σπίτι αυτό ήταν το γαμήλιο δώρο στη Σύση από τον Αντρούλη τη, τον Φραντς Ιώσεφ. Τελικά οι δυο τους κουλουβάχατα τα κάναν, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή ερχόταν γενικά εδώ και πάρα πολύ άραζε και πάρα πολύ της άρεσε επίσης. Χαλό! Η νεκταρία. Βλέπει τη Σύση τα υπάρχοντα. Σάουνα. Ένα από τα πιο φημισμένα ζαχαροπλαστεία στην Αυστρία. Μιλάμε για πολύ καλό. Φοβερά γλυκά σε ένα πάρα πολύ αριστοκρατικό περιβάλλον στο εσωτερικό του. Εμείς σήμερα θα φάμε γλυκά στο υποκατάστημά του. Όταν ήμουν μικρή και ερχόμασταν εδώ με τους γονείς μου, αυτό που πάντα έτρωγα ήταν το σκατζοχυράκι. Σκατζοχυράκι! When the snow falls, you're found in summer, it's... Το υποκατάστημα που λέγαμε, Άννα, γεια σου. Ε, τώρα μεταξύ μας ο Σονάνα αξίζει να φας εδώ το γλυκό σου, έτσι. But you never get your lips wet. No, you don't. Λοιπόν, το ζαχαροπλαστείο Τσάουνερ άνοιγε σε μια κυρά, η οποία ερωτεύτηκε πάρα πολύ ένα μαθητευόμενο ζαχαροπλάστη που είχε στο μαγαζί της και τον παντρεύτηκε. Ο τύπος ήταν 20 χρόνια πιο μικρός από αυτή. Μια χαρά βολεύτηκε. Λοιπόν, έχουμε τούρτα μπανάνα, κρέμ σνίτερ και έχουμε, το φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, Elizabeth τόρτε. Άντε, καλή μας όρεξη. Να φάω και λίγο μπανάνα. Cheers. Εδώ αραβωνιάστηκε η αυτοκράτηρα Σύση. When you get married, it'll be to a millionaire. Αυτές οι καρδιές, οι οποίες μπορείτε να βρείτε και στο Oktoberfest του Μονάχου, είναι φτιαγμένες από λεμπ κούχια. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να σου το περιγράψω, πρέπει να το φας. Σαν μου στο κούλουρο. Σαν... Ναι. Είναι way, λίγο πιο μαλακό βασικά. Πάνω. Μπορείτε να βρείτε πολλά μηνύματα αγάπης, όπως αυτό που διάλεξα εγώ για το μωρό. Τι ωραίο που υπάρχεις. Συγκινήθηκα. Φου
στη Λαμζέ λοιπόν. Εδώ πέρα παράγεται το αγαπημένο μας Red Bull, το οποίο δίνει φτερά. Αυτό το κτίριο που βλέπετε από πίσω μου μπορεί να μην είναι όμορφο, όμως κρύβει μια μεγάλη ιστορία. Την ιστορία της αυτοκρατορίας του κυρίου Μάτεσιτς, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το Red Bull. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από αυτό το ταπεινό άσπρο σπιτάκι. Στη συνέχεια, ο αγαπητός κύριος Μάτεσιτς τα κονόμησε και σου λέει πρέπει να επεκταθώ. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο όπως βλέπετε βρίσκεται μέσα στο νερό. Μετά ήθελε και άλλη επέκταση. Οπότε τι έκανε? Εδώ πίσω, εκεί στο βάθος, υπήρχαν 9 ωραιότατα σπίτια, τα οποία αγόρασε, γκρέμισε, έδωσε λεφτά φυσικά στους ιδιωτικούς του, αλλά και τους έκτισε καινούρια σπίτια από την άλλη μεριά και έφτιαξε το υπόλοιπο. 9 σπίτια, τα αγοράζεις, τα γκρεμίζεις, φτιάχνεις άλλο ένα κομμάτι της επιχείρησής σου και συνεχίζεις να χαρίζεις στον κόσμο Red Bull. Μια σημείωση παύλα διόρθωση. Αυτό είναι τα γραφεία του μόνο σου λέει. Αλλού αυτός το παράγει το ποτό. Αυτά είναι μεγαλεία φίλοι. Σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο έχω τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις αναμνήσεις μου από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές και πολλά καλοκαίρια επίσης. Στο ξενοδοχείο που πέρασα εγώ πολλές διακοπές των παιδικών μου χρόνων, ξέχασα να σας πω ότι ήρθε και η Εθνική Ομάδα Ελλάδας τον Ιούνιο για να παίξει στο Euro. We want you to tell us some things about the Greek Fußballspieler. Yes, they've been here in my hotel and they will be very, very nice and friendly. So, how did they spend their day? Yeah, they come breakfast, lunch and the afternoon for coffee break and had everyday training. Patsatsoglu, Karisteas, the trainer Otto Rehagel, Nikopolidis, Amanatidis. Yeah, yeah. But we would be happy if they come back. Λοιπόν, έξω από αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν στέκονταν οι Έλληνες φύλαχοι και φώναζαν. Дырнул. Дэндл. Дырдун. Дэндл. Дырнул. Дэндл. Гутенахт. Гуденахт. Гуднайт. Фагаме и пьяме.